Γεια σας. Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τους και τις εκπαιδευτικούς που είναι σήμερα εδώ και δεν θέλω να θεωρηθεί τώρα ένα ιδιόμορφο κόλπο, αλλά δεν θέλω να με αφήσετε να φύγω αν δεν μου πείτε κάτι που θέλετε να μου πείτε και ενδεχομένως να μην βρήκατε την ευκαιρία. Κάποια πράγματα μπορούμε να τα λύσουμε και με αυτούς τους τρόπους πέρα από τους θεσμικούς. Οπότε θα σας πω έτσι πολύ περιγραμματικά αυτά που σχεδιάζουμε και μετά θα θέλαμε να ακούσουμε εσάς και το εννοώ αυτό. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ιστορικά στον τόπο μας είναι ότι τα μεταρρυθμιστικά σχέδια δεν είναι καθόλου σαφή ως προς τα προβλήματα που πάνε να λύσουν. Άρα το πρώτο που πρέπει να συνεννοηθούμε είναι ποια είναι κάποια από τα προβλήματα και τα οποία ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο θα κάνει μία απόπειρα να τα επιλύσει. Μία από τις βασικές μας επιλογές, από τις πολύ θεμελιώδεις επιλογές, είναι το θέμα του Λυκείου. Και το θέμα του Λυκείου δεν είναι, όπως ισχυρίζονται πολλοί στο δημόσιο λόγο, ότι είναι πιασάρικο, ότι ο κάθε υπουργός θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του εκεί κτλ. Να σας θυμίσω τι έχει γίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ολοήμερο σχολείο είναι ένα από τα πολύ μεγάλα κατορθώματα αυτής της κυβέρνησης. Όχι όσο είμαι εγώ υπουργός, όσο ήταν οι προηγούμενοι συναδελφοί μας. Μία ορθολογικοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Φέτος επεκτείνεται το ολοήμερο και στα ολιγοθέσια. Αυτό έχει μία μεγάλη πολιτική σημασία. Ότι τα ολιγοθέσια όχι μόνο δεν τα σνομπάρουμε, αλλά θέλουμε να τα αναβαθμίσουμε. Αυτές είναι δομές στις εσχατίες της χώρας μας. Και εκεί ο καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως έχει και στις μεγάλες πόλεις. Άρα έχουμε κάνει αρκετά πράγματα στην πρωτοβάθμια. Έχουμε κάνει επίσης πολύ σοβαρές παρεμβάσεις στο γυμνάσιο και σε επίπεδο προγράμματος σπουδών. Το θέμα των 2 τετραμήνων που δεν ήταν κάτι το διοικητικό. Το θέμα της θεματικής εβδομάδας, από το οποίο μπορεί να συζητήσουμε αν θέλετε αργότερα, για τα οποία έχουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις και μαρτυρίες. Και τώρα ήρθε η σειρά του Λυκείου. Και το ερώτημα που θέτουμε ως κυβέρνηση στην κοινωνία είναι αν θέλει να είναι μια κοινωνία με Λύκειο ή αν θέλει να είναι μια κοινωνία δίχως Λύκειο. Διότι οι τελευταίες 2 τάξεις του Λυκείου, για να μην μπούμε για την 3η τάξη ειδικά, είναι σαν να μην υπάρχουν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε 2 πράγματα. Πρώτον, αν η κοινωνία στο σύνολό της συμφωνεί με αυτή τη διαπίστωση και αν θεωρεί αυτή τη διαπίστωση πρόβλημα. Γιατί μπορεί να σου πει ότι όχι, εγώ φαίνεται τα πράγματα να πηγαίνουν μια χαρά. Και το δεύτερο είναι τι σχέδιο θα έχεις για να πείσεις την κοινωνία να ξαναγυρίσει πίσω στο σχολείο. Το λέω βεβαίως λίγο σχηματικά. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά ουσιαστικά είναι και έτσι. Και κοιτάξτε τι έχει γίνει. Μία κοινωνία με ακυρωμένες τις τελευταίες 2 τάξεις του Λυκείου, μία κοινωνία όπου ένας θεσμός έξω από το σχολείο κατάφερε και καταβρόχθησε το σχολείο. Και ο θεσμός αυτός δεν είναι τα φροντιστήρια. Είναι η σκληρά εδρεωμένη νοοτροπία της παραπαιδείας. Έχει γίνει μία πολύ συστηματική μελέτη για το πόσοι καθηγητές κάνουν ιδιαίτερα στα παιδιά που διδάσκουν στο σχολείο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης, τελεία. Μην πει κανείς, παίρνουν λίγα χρήματα κτλ. Όλα αυτά ισχύουν. Αλλά υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς.
Αυτό λοιπόν η νοοτροπία της παραπαιδείας που μπορούμε να πούμε φταίει παρά τη δεξιά, Πασόκ κτλ. Κτλ. Δεν είναι κάτι από το οποίο έχει απελευθερωθεί η αριστερά, για να ξέρουμε και γιατί συζητάμε. Γι' αυτό λέμε, συζητάμε την κοινωνία. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Είναι μία ευθύνη της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ανοίγουμε και ένα ιδεολογικό και πολιτικό μέτωπο. Παραδείγματος χάρη, το θέμα των εισαγωγικών εκτάσεων. Όλοι δέχονται ότι είναι αδιάβλητες και όλοι δέχονται ότι είναι και αξιόπιστες. Τώρα, δεν προκύπτει το δεύτερο από το πρώτο. Επειδή είναι αδιάβλητες και όντως είναι, δεν προκύπτει ότι είναι αξιόπιστες παιδαγωγικά. Από πού προκύπτει? Προκύπτει επειδή σε μία χώρα που σχεδόν τίποτα δεν είναι αδιάβλητο, σου λέει, αφού λειτουργεί τόσο καλά και είναι αδιάβλητο, δεν μπορεί παρά να είναι και αξιόπιστο. Αυτό όμως είναι ένα ιδεολογικό άλμα. Και το ξέρουμε ότι δεν είναι αξιόπιστο. Τα παιδιά δεν πάνε να σπουδάσουν αυτά που θέλουν. Ξέρετε πόσοι στο Πολυτεχνείο είναι παιδιά που θέλουν να πάνε ιατρική και πάνε Πολυτεχνείο? Τι ακριβώς τώρα είναι αυτό? Για να μην πω τώρα τις άλλες επιλογές κτλ. Το δεύτερο στοιχείο. Αν πάτε στα Πολυτεχνεία το πρώτο εξάμεινο και στις φυσικομαθηματικές το πρώτο εξάμεινο, που είναι μαθήματα ουσιαστικά επανάληψη του λυκείου, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο ποσοστό αποτυχίας. Αυτά είναι παιδιά που μπήκανε από τους πρώτους. Άρα κάτι πάει πολύ λάθος σε όλο το σύστημα. Και βεβαίως τι έχει γίνει? Έτσι όπως είναι οι εισαγωγικές, αλγοριθμοποιήθηκε η γνώση, δηλαδή μαθαίνεις για να περάσεις εξετάσεις, αυτή είναι η αλγοριθμοποίηση, και το καλό σχολείο είναι το φροντιστηριοποιημένο σχολείο, δηλαδή είναι αυτό που σε βάζει μέσα, δεν είναι αυτό που σου διδάσκει. Εδώ λοιπόν είμαστε μπρος σε ένα πρόβλημα που εμείς πιστεύουμε ιστορικά πρέπει να επιληθεί. Και πρέπει να επιληθεί έτσι αλλιώτικα. Δηλαδή ή η κοινωνία να πει, άσε μας ρε φίλε ήσυχα, αφού λειτουργεί αυτό το σύστημα, το οποίο το ακούμε πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ επίσης ακούμε, μήπως κάνουμε κάτι. Σε όλα αυτά δεν έβαλα κάτι που εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα. Ως εκπαιδευτικός εννοώ από εμένα. Δεν βάλαμε μέσα τη ζημιά που κάνεις στα 17άρια, 16άρια και 18άρια. Έτσι δεν είναι? Με ποιο δικαίωμα ένα σύστημα τόσο εξαντλητικό ισοπεδώνει αυτές τις ηλικίες? Με ποιο ηθικό δικαίωμα και με ποιο πολιτικό δικαίωμα για μια κυβέρνηση, αν έχει, μια κυβέρνηση θα ανεχθεί ένα πράγμα που γίνεται σε αυτές τις ηλικίες και βεβαίως μετά αναπαράγεται κτλ. Κτλ. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που λέμε είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια προγράμματα σπουδών με λιγότερα μαθήματα, γιατί αυτό το ρεζιλίκι με τα άπειρα μαθήματα που κάνεις 1-2 ώρες δεν συνιστά διαδικασία εκμάθησης. Λιγότερα μαθήματα, περισσότερες ώρες. Να πειραματιστούμε με νέους τρόπους αξιολόγησης. Να πειραματιστούμε με εργασίες. Αμέσως αρχίζουν, μα όλοι θα παίρνουν 20, όλοι θα κάνουν έτσι, όλοι θα θέλουν να πάνε στην ιατρική, γιατί λέμε εμείς, στο τέλος λοιπόν, με το βαθμό του απολυτηρίου σου να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Σε κάποιες σχολές στην αρχή μπορεί να θέλει να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές διαδικασίες, αλλά χοντρικά να λειτουργεί έτσι αυτό. Η πρώτη αντίρρηση είναι αντίρρηση με κριτήριο την κομπίνα. Δηλαδή, και ο εκπαιδευτικός που στη συνέχεια θα βάζει 20 στα παιδιά. Εντάξει, θα πρέπει να συνεννοηθούμε και με εκπαιδευτικούς. Αλλά δεν νομίζω όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι μέρος μιας τέτοιας κατάστασης. Εγώ πιστεύω ότι αν τυχόν πάρουμε μία πρωτοβουλία και πείσουμε τον κόσμο, οι εκπαιδευτικοί θα ξανασηκώσουν το βάρος αυτής της μεταρρύθμισης. Όπως οι εκπαιδευτικοί έχουν σηκώσει το βάρος αυτού που έγινε τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Βγαίνουμε από την κρίση με την εκπαίδευση στα πόδια της. Τραυματισμένη, αλλά στα πόδια της. Επειδή η πολιτεία φρόντισε, δεν νομίζω. Επειδή πήρανε πολλά λεφτά οι εκπαιδευτικοί και λένε τουλάχιστον, δεν νομίζω. Είναι αυτό το άλλο. Αυτό το άλλο
που ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας μας, ευτυχώς ακόμη, και κυρίως οι εκπαιδευτικοί μας, θεωρούν ότι επιτελούν κοινωνικό λειτουργήμα. Και η έννοια του κοινωνικού λειτουργήματος είναι μια βαθιά πολιτική έννοια, ανεξαρτήτως αν κάποιος είναι της Νέας Δημοκρατίας, αριστερές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι μια αποστολή και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κατάφερε ο κόσμος αυτός να κρατήσει την εκπαίδευση στα πόδια. Αυτός ο κόσμος λοιπόν θα πάρει και το άλλο στην πλάτη του. Θέλει επιμορφώσεις, βεβαίως. Θέλει συνεχείς κουβέντες, βεβαίως. Θέλει να προσπαθήσουμε να τιθασεύσουμε τους γονείς, γιατί υπάρχει και μια φασιστοποίηση στους γονείς. Που πάνε στα σχολεία με το δάκτυλο έτσι και λένε ότι εγώ θα σου πω τώρα πώς θα κάνεις μάθημα. Γιατί αδείξες το παιδί μου και τα λέει. Απαράδεκτα πράγματα. Αυτά όμως μην τα έχουμε κάτω από το χαλί, να τα συζητήσουμε. Χωρίς να λέμε φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος κτλ. Να τα συζητήσουμε, γιατί αυτού του τύπου η μεταρρύθμιση θέλει μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας. Δεν γίνεται με το πάτημα ενός σκουμπίου. Επόμενο θέμα. Πάμε για μια μεταρρύθμιση σε μια ιστορική περίοδο όπου είμαστε μάρτυρες του τέλους του έντυπου λόγου. Έτσι δεν είναι? Το βιβλίο δεν λέω τελειώνει, αλλά σίγουρα μεταμορφώνεται πάρα πολύ ριζικά. Ο έντυπος λόγος δεν είναι αυτός που ήταν τόσα χρόνια και μπορώ να σας πω τόσους αιώνες. Αυτά είναι ιστορικά φαινόμενα, όπως και ο χειρόγραφος λόγος είχε και αυτός μια ιστορικότητα και ο έντυπος τώρα μεταμορφώνεται ριζικά. Προσέξτε όμως, η μεταμόρφωση του έντυπου λόγου συμπίπτει και με μια περίοδο όπου η σχέση πληροφορίας και γνώσης επαναπροσδιορίζεται ριζικά. Στη δική μου εποχή ήταν ταυτισμένα αυτά τα δύο. Η πληροφορία ήταν και η γνώση. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα πρέπει και αυτό να το πάρουμε υπόψη στον τρόπο που θα συγκροτήσουμε τα προγράμματα σπουδών, στον τρόπο που θα γραφτούν τα βιβλία. Πρέπει να πάμε σε λογική συγγράμματος. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Θα μου πεις, βάλ' το όλα αυτά για να μην κάνεις τίποτα στο τέλος. Προφανώς. Άμα τα βάλεις όλα μαζί δεν πρόκειται. Αλλά θέλω να πω ότι η μεταρρύθμιση που λέμε είναι μια μεταρρύθμιση που πρέπει να συνεκτιμήσει όλα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως να συνεκτιμήσει κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι. Χρονικός ορίζοντας. Αυτά δεν γίνονται πατάς κουμπί και από το Σεπτέμβριο αρχίζει να κυλάει. Αυτά θέλουν τριετίες, πενταετίες, άμα θέλεις να είσαι σοβαρός. Και εδώ θα βγεις στην κοινωνία και θα πεις, ξέρεις, αυτά δεν είναι για αύριο. Έχουμε όμως σχέδιο, εγώ νομίζω τριετίας θα μπορούσαμε, αλλά αν όχι θα το δούμε, δεν είναι θέμα ταμπού αυτό. Και να πεις ποια είναι τα βήματα όπου θα κανονικοποιηθεί η παθογένεια, θα φύγει η σημερινή παθογένεια και θα πάμε σε μια νέα κατάσταση. Τώρα, αν δεν κάνουμε κάτι εξίσου σημαντικό και ριζοσπαστικό στο παράλληλο σκέλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την οποία θα μας μιλήσει ο Θέμης, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει το όποιο σχέδιο για το Γενικό Λύκειο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, πρέπει να πείσουμε την κοινωνία ότι την επαγγελματική εκπαίδευση πρώτον την παίρνουμε στα σοβαρά. Δεύτερον, ότι δίνουμε μια συγκεκριμένη προοπτική για τα παιδιά της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και η συγκεκριμένη αυτή προοπτική θα είναι η δημιουργία διετών δομών μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε τα ΤΕΙ είτε τα πανεπιστήμια, όπου θα πηγαίνουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ και θα μπορούν να παίρνουν πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας με ευρωπαϊκά προσόντα. Άρα μέσα στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο θα μπορούν να υπάρχουν αυτές οι διετείς δομές. Σιγά σιγά κτλ. Κτλ. Αλλά είναι μέρος αυτού του μεταρρυθμιστικού σχεδίου, διότι ο γονέας θα λέει στο παιδί, πάνε στο ΕΠΑΛ, πρώτον δεν είναι αποθήκη παιδιών ενός κατώτερου θεού. Δεύτερον, δεν είναι εκεί που πάνε οι αποτυχημένοι. Και τρίτο,
ικανοποιείται ένα φαντασιακό της ελληνικής κοινωνίας που είναι το παιδί να πάει σε ανώτατη εκπαίδευση. Δεν είναι κακό φαντασιακό αυτό, διότι έχει και αυτό τις ιστορικές του ρίζες. Άρα έτσι προσπαθούμε να συγκροτήσουμε και το συγκροτούμε και θα αρχίσουμε τώρα, τελείωσαν και οι εισαγωγικές εξετάσεις, να δομήσουμε αυτήν την μεταρρύθμιση ως μία από τις πολύ βασικές μεταρρυθμίσεις που θα θέλαμε να κάνουμε ως κυβέρνηση. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Αυτές τις μέρες θα έχετε δει, έχω την τιμητική μου στα διάφορα, εγώ δεν βλέπω Facebook κτλ, αλλά μου λένε ότι γράφονται φοβερά πράγματα, γιατί πάμε να περάσουμε ένα νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και υπάρχει το θέμα του ασύλου, υπάρχει το θέμα της φοιτητικής συμμετοχής, όχι μας πάει πίσω στο 80 κάτι κτλ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ενώ είναι ένας νόμος που πάει να βάλει τάξη σε διάφορα πράγματα και χαλάει πολλά μικρά μαγαζάκια, έχεις όλο το σύστημα εναντίον σου. Τώρα δεν το λέω με ηρωικούς τόνους αυτό, είναι για να καταλάβουμε και πώς λειτουργεί ο δημόσιος χώρος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχεις το διαδίκτυο που είναι ανεξέλεγκτη η όποια εγκυρότητα της όποιας, ας πούμε, πληροφορίας, και το δεύτερο, δεν έχεις, ας πούμε, καμία χαραμάδα παρά σε ελάχιστες εφημερίδες, τηλεοράσεις κτλ. Περνάμε ένα νομοσχέδιο που για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα σε φτωχά παιδιά να γράφονται στα μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα. Για πρώτη φορά λέει ότι τα δίδακτρα πρέπει να είναι με βάση το κόστος των μεταπτυχιακών και όχι τη ζήτηση των μεταπτυχιακών. Μεγάλη διαφορά. Το τρίτο, βάζουμε κάποια τάξη σε διάφορα θέματα τα οποία ήταν εκτός ελέγχου. Παραδείγματος χάρη, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν τμήματα στα ΤΕΗ με μηδέν προσωπικό και 7 μεταπτυχιακά προγράμματα. 7, δεν κάνω πλάκα. Η νομική Αθηνών έχει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με 21 κατευθύνσεις. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Ή ότι έχεις διάφορους να πηγαίνουν από μεταπτυχιακό σε μεταπτυχιακό και να πληρώνονται. Επίσης δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο. Άλλο είναι να έρθουν στα δικά σου μεταπτυχιακά παιδιά από άλλα μεταπτυχιακά. Όχι όμως να πηγαίνεις γύρω-γύρω και να κάνεις. Αυτά λοιπόν ήταν επειδή η Διαμαντοπούλου το άφησε ξέφραγο αμπέλι, κυριολεκτικά ξέφραγο αμπέλι, με ένα στόχο, να ελέγξει τις διοικήσεις. Να ελέγξει τις διοικήσεις ώστε οι διοικήσεις, ξέρετε, είχαν αυτό που ένα συμβούλιο έλεγε στην πανεπιστημιακή κοινότητα ποιοι από τους υποψηφίους θα είναι πραγματικοί υποψήφοι. Δηλαδή να βγάλει έξω αυτούς που δεν ήθελε. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε χώρες τώρα, δεν θέλω να υποτιμήσω καμία χώρα. Είναι άλλη πατέντα καινούργια. Θέλω να πω λοιπόν, πάμε να λύσουμε για πρώτη φορά το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕΗ. Όποιοι είστε από τα ΤΕΗ θα ξέρετε ότι ένα από τα πολύ χοντρά πολιτικά παιχνίδια που έχουν παιχτεί στην Ελλάδα είναι σε βάρος της τεχνικής εκπαίδευσης και κυρίως της ανώτερης. Έχουμε δηλαδή διάφορα τέτοια πράγματα, και το άσυλο, και μπορούμε να συζητήσουμε αν κάποιοι έχετε προβλήματα, και βέβαια στη φοιτητική συμμετοχή. Τη θεωρούμε ένα θέμα δημοκρατικής διαχείρισης και δημοκρατικού ελέγχου. Και τελειώνω με το εξής. Από τότε που, τέλος πάντων, πήγα στο Υπουργείο, το πιο δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής. Το ήξερα και από τα πριν, απλώς δεν του είχα δώσει τη σημασία που πρέπει. Όταν βγαίνω να περπατήσω τις ελάχιστες φορές που έχει κανείς αυτή τη δυνατότητα ή σε ένα μέρος να τρώω, με σταματάει πολλοίς κόσμος για να μου πει τι μεταρρύθμιση να κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, Σάββατο πρωί πάνω, και είναι 3-4. Αυτό, ενώ είναι φοβερά ενοχλητικό και εκνευρίζει την ώρα κτλ, είναι ένα μεγάλο θετικό αυτής της κοινωνίας.
δεν την αφήνει αδιάφορη η εκπαίδευση. Σε κανένα μέρος του κόσμου, τουλάχιστον από αυτά που έχω ζήσει και έχω ζήσει πολύ, δεν το έχει αυτό. Υπάρχει εντάξει, μια γραφειοκρατία, μια αδιαφορία κτλ. Εδώ ο κάθε πολίτης, ξέρετε, υπουργέ, και αρχίζει. Τι κάνετε, προφανώς πάει να σε ρωτήσει, το καλά δεν τελειώνει και σου λέει, ξέρετε, αυτό. Και όλοι έχουν πιάσει κάτι. Σας λέω, εκείνη την ώρα είναι φοβερά ενοχλητικό και όλα τα συναφή. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό πράγμα της κοινωνίας μας. Ότι δηλαδή ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση, ειλικρινώς ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε κάτι. Και δυστυχώς, έτσι όπως είναι η γραφειοκρατία, η καθημερινότητά μας κτλ. Κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα πράγματα να μπορέσεις να βρεις έτσι μια κοινή συνισταμένη. Το λέω γιατί πάντα υπάρχει μια αίσθηση που λέει, που λέει «Μα γιατί παίρνουμε τόσο πολλούς στα πανεπιστήμια, γιατί μήπως έπρεπε να γίνει» κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι έχουμε αξιακά αυτό το θετικό σε αυτή την κοινωνία και πρέπει να το χαιρετήσουμε και να το αξιοποιήσουμε πάρα πολύ. Αυτά από μένα και μετά ό,τι θέλετε.